Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η χώρα βιώνει μια τραγωδία και αναρωτιέμαι πραγματικά εάν οι βουλευτές της πλειοψηφίας κάνουν καμία προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα. Διότι εγώ θα καταλάβαινα μία κάποια προσπάθεια εξοραϊσμού αυτού που σημαίνει έξω. Αλλά τους θριάμβους, ειλικρινά, δεν μπορώ να τους αντιληφθώ. Τα έχετε καταφέρει τόσο καλά που είμαστε πρωταθλητές και το λέμε με οδύνη και στους θανάτους. Ανά εκατομμύριο στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού και στην ύφεση. Και μιλάτε από αυτό εδώ το βήμα, λες και δεν ακούσατε τον ίδιο σας τον πολιτικό προϊστάμενο να λέει ότι είστε και εφησυχασμένοι και ότι ξαφνιαστήκατε από το δεύτερο κύμα και βεβαίως είστε και ανέμελοι. Η ανεμελιά. Και σε αυτή την κατάσταση έρχεστε εδώ πάνω και αντί να ζητήσετε και μια συγγνώμη, να πείτε τι πήγε στραβά, τα έχετε καταφέρει όλα περίφημα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πρωταθλητές στην ύφεση, πρώτοι και στον αποπληθωρισμό. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, αλλά υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης εδώ, είναι προφανές. Διότι αν υπήρχε συνέστηση του τι συμβαίνει και συνέστηση του τι αισθάνονται και του τι βιώνουν οι πολίτες, δεν θα υπήρχε η αδράνεια, ας πούμε, στις αστικές συγκοινωνίες, όπου μετά από τις φωνές που βάλαμε και σε αυτή την αίθουσα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι εργαζόμενοι έχετε καταφέρει να κάνετε δύο πράγματα. Να φέρετε σαπάκια από τη Λειψία, τα οποία μόλις ανεβαίνουν την ανηφόρα του Χορτιάτη παίρνουν φωτιά. Και να κάνετε και μια προκήρυξη για εργαζόμενους. Άκουσον, κύριοι. Όπου δημοσιεύσατε τη λίστα επιτυχόντων και επιλαχόντων με τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων. Την αποσύρατε. Μην γελάτε, έρχεται το καλύτερο. Την αποσύρατε και την ξαναδημοσιεύσατε με αλλαγμένη τη σειρά κατάταξης. Να διαμηνήσετε λοιπόν στους κυρίους που την διαχειρίστηκαν αυτή την ιστορία ότι δεν τελειώνει εδώ. Έχουν ήδη γίνει καταγγελίες δημόσια. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτεία σας. Και έχουμε βεβαίως, επιτρέψτε να το αναφερθώ, σε εξέλιξη και μια μεγάλη κινητοποίηση των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι εξαιρετικά θετικό ότι οι εργαζόμενοι έχουν βρει συμπαράσταση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κοινωνία είναι στο πλευρό τους. Και θέλω να καλέσω από αυτό εδώ το βήμα την κυβέρνηση να κάνει πίσω. Το όριο των 400 εργαζομένων ανά κανάλι εθνικής εμβέλειας είναι μια θετική διάκριση υπέρ των εργαζόμενων που διασφαλίζει και την αρτιότητα των προγραμμάτων αλλά και θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζεται σε αυτό το ζήτημα να επιμείνετε και θα πρέπει να υποχωρήσατε και επειδή δεν έχετε βεβαίως ενσυναίσθηση, έρχεστε και εδώ και καταθέτετε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι και εικονικός και ψεύτικος και προκλητικός κυρίως. Προκλητικός. Είναι δυνατόν εν μέσω πανδημίας να μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία? Δηλαδή ποιος πραγματικά κάθισε και έβαλε το τευτέρι κάτω και αποφάσισε ότι αυτά είναι λογικές επιλογές? Δεν λάβατε ουσιαστικά μέτρα, σας τα λέγαμε από το Μάρτιο, αλλά το Μάρτιο μας λέγατε 0% θα είναι η ύφεση. Μπήκε ο Απρίλης, στις 5 του Απρίλη μας είπατε θα είναι μείον 4. Ήρθανε οι εκτιμήσεις του καλοκαιριού που θριαμβεύσατε πάλι στη Σαντορίνη και ανοίξατε τον τουρισμό και λέγατε μείον 8. Μείον 8, αλλά θα ερχόταν η ανάπτυξη. Λέγατε συν 7,5. Μισό τα 100 θα μας κοστίσει η πανδημία εδώ στην Ελλάδα που είμαστε φωστήρες. Και τώρα φέρνετε ένα προϋπολογισμό που λέει μείον 10 και βεβαίως για του χρόνου ανάπτυξη στο 5%. Και αναρωτιέται κανείς γιατί να σας πιστέψει κάποιος όταν κάθε 3 μήνες πέφτατε έξω. Δηλαδή εσείς αναρωτηθήκατε τι κάνατε λάθος στις προβλέψεις σας και έρχεστε γιατί σας αναθεωρείτε κάθε τόσο. Ήρθε και ο ΣΕΑ από δίπλα και είπε ότι η χώρα του χρόνου θα έχει, λέει, ανάπτυξη 0,9%. Έχετε φτάσει τη χώρα στα επίπεδα του ΑΕΠ του 1996 και το καινούριο βέβαια φάρμακο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μη σηκώνετε πολύ ψηλά τον πύχη, εάν δείξετε τρομερή μεταβολή στη διοικητική σας επάρκεια και μπορέσετε και απορροφήσετε όλα τα διαθέσιμα χρήματα, είναι 3 δις του χρόνου. Και αποδίδετε τη μισή ανάπτυξη την οποία υπόσχεστε με αυτόν τον προϋπολογισμό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τα οποία αφέβαια χρήματα θα τα πάρουμε μέσω της έκθεσης Πισαρίδη, η οποία θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικό το να πεθάνουν 150.000 επιχειρήσεις μέχρι τον Ιούνιο, όπως προειδοποίησε
το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνας. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι άνθρωποι. Επαγγελματίες είναι και ξέρουν τι γίνεται στην αγορά. Και ξέρετε, δεν τους πολύ αρέσει να ακούν, επειδή ξέρουν και τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής τους, θριάμβους από αυτό εδώ το βήμα, δεν τους αρέσει να ακούν. Και θα πρέπει να προσέξετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ανάπτυξη V, θα υπάρχει ανάπτυξη K, εάν υπάρξει. Δηλαδή θα είναι για κάποιους και εκλεκτούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω, δεν βλέπω, α, είναι ο κύριος Σκυλακάκης εδώ. Η έκθεση Ψαρίδη, κυρία Σκυλακάκη, λέει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ζόμπι. Αυτές που αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό είναι ζόμπι. Όταν πάρετε το λόγο, να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό, με αυτή τη συλλογιστική. Επιτρέψτε μου τώρα, πάρα πολύ σύντομα, δεν θα παραβώ το χρόνο. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το Υπουργείο Υποδομών είναι μειωμένο κατά 45% στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Είναι λογική αυτή? Ο τομέας των υποδομών και των κατασκευών μέσα στην πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει τον κλάδο ο οποίος θα σταθεροποιήσει και θα δώσει και την όθηση την αναπτυξιακή η οποία χρειάζεται. Και εσείς έχετε παγώσει όλα τα μεγάλα έργα. Τα έχετε παγώσει όλα. Και το βόρειο δικό άξονα και την Πατρών Πύργου και την Ε65 και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ποια λογική λοιπόν? Σε ύφεση 12% για το τρίτο τρίμηνο. Λέει ότι οι υποδομές δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο, ενώ θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο και χρήμα να πέσει στην οικονομία και να έχουμε και ένα βελτιωμένο απόθεμα υποδομών. Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μπορούν να αλλάξουν μόνο να αλλάξει κατεύθυνση. Και αν αλλάξει κατεύθυνση η οποία φεύγει από τη λογική ότι πρέπει να ξαναπάμε στα πλεονάσματα, κύριε Σκυλακάκη, εσείς το είπατε, θα ήθελα πολύ να ακούσω αν επιβεβαιώνετε την άποψη ότι μπορεί η ελληνική οικονομία να περάσει στα πλεονάσματα σύντομα. Εάν υπάρξει στήριξη μεσοπρόθεσμη των ελληνικών επιχειρήσεων και για να επιβιώσουν αλλά και για να προχωρήσουν στο ψηφιακό τους μετασχηματισμό, εάν υπάρξει αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων των μεγάλων υποδομών, εάν μπει μπροστά η αναπτυξιακή τράπεζα για να στηρίξει την οικονομία και αν τα δημόσια έργα πραγματικά πάρουν το ρόλο της ατμομηχανής για την οικονομία. Η χώρα μπορεί και πρέπει και σύντομα θα μπει σε μια προοδευτική τροχιά. Και οι προοδευτικές δυνάμεις καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και αυτή την προοπτική να την κάνουν κάθε μέρα που περνάει ακόμα πιο ρεαλιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τον χρόνο. Θα συνεχίσουμε τώρα με